Στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, ο κύριος Αντώνης Κάνουρας, μηχανικός ρομποτικής και ιδρυτής της Robotics, της Robotixlab, ελπίζω να το λέω καλά, έδωσε ένα σεμινάριο, ήταν αυτό, που βοήθησε ηλικιωμένους και αυτά τα δεδομένα να τα καταλάβουν και σιγά σιγά να μάθουν να τα χειρίζονται και να μην τα φοβούνται, γιατί πάνω απ' όλα νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόβος είναι αυτός που μας διακατέχει και μας κρατάει πίσω. Αδιαφορετικά λοιπόν θα ξεκινήσουμε σήμερα εμείς, θα δούμε τι νεότερα έχουμε γύρω από το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όσα μπορούμε να πούμε στα λίγα ραδιοφωνικά λεπτά που θα δώσουμε χώρο και τηλεφωνικά κιόλας. Τι κάνετε, είσαστε καλά, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Είσαστε Θεσσαλονίκη και εσείς, καλά κάνετε. Εδώ τι να κάνετε. Λοιπόν, πώς πήγε το σεμινάριο? Ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν εργαστήριο, που σημαίνει ότι πάρα πολύ βιωματικά αυτή η ομάδα των μεγάλων παιδιών, θα έλεγα εγώ, γιατί είχαν τρομερή ενέργεια και δίψα για να δουν το κάτι διαφορετικό, κατανόησαν κάποια πράγματα που αφορούν την τεχνολογία και τη ρομποτική, όπως είπαμε, βιωματικό τρόπο, κατασκευάζοντας ρομπότ από τουβλάκια Lego, όπως κάνουν και τα μικρά παιδιά, προγραμματίζοντάς το με τη βοήθεια τάμπλετ και κάνοντας διάφορα πειράματα και δοκιμές με αυτά. Ναι. Προσπάθησα να τους περάσω και να κατανοήσουν ότι πλέον η ρομποτική έχει μπει στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, να ξεφύγουν λίγο από τα στερεότυπα των ταινιών, ότι οι ρομπότ είναι αυτά τα ανθρωπόμορφα μεταλλικά πλάσματα που με λέιζερ καταστρέφουν τα πάντα, και ότι ακόμα και το πλυντήριο ρούχων και πιάτων που και οι ίδιοι τους, παρότι έχουν φτάσει στην ηλικία, χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά, είναι ένα είδος ρομπότ. Αυτό εντωμεταξύ που κάνετε το εργαστήριο έχετε σε αντίθεση με αυτό που έχετε κάνει πριν από περίπου μια δεκαετία, το Robotixlab, άλλωστε αυτό είναι εκπαίδευση στους πιτσιρικάδες. Εντάξει, και σε λίγο μεγαλύτερους πιτσιρικάδες, ναι, για να μάθουμε τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά. Σωστά. Είναι η πρώτη φορά που σε συνεργασία με τη στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματος Ονάση τολμούμε να εισάγουμε τη ρομποτική σε ενήλικες άνω των 65. Το σύνηθες είναι δράσεις και εργαστήρια ρομποτικής για μικρά παιδιά από πρώτη δημοτικού μέχρι και γυμνάσιο. Οπότε τώρα δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό. Ποιος έχει τις περισσότερες απορίες, η μικρή ή η μεγάλη, κύριε Κάνουρα, και για ποιο λόγο? Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Αυτό που με εξέπληξε το Σαββατοκύριακο ήταν ότι η ωριμότητα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και η εμπειρία της ζωής τους έκανε να είναι πιο συγκεντρωμένοι στο αντικείμενο, να έχουν ξεπεράσει οποιαδήποτε συμπεριφορικά προβλήματα και να βλέπουν πάρα πολύ ωραία ομαδικά, γιατί η ρομποτική έχει να κάνει με την ομαδικότητα και τη συνεργασία, και να κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Εξάλλου, σαν εργαστήριο Robotics, δηλαδή είτε είναι για μικρά παιδιά είτε είναι για μεγάλα παιδιά, τους λέω ότι όσα πιο πολλά ρωτούν, τόσα πιο πολλά μαθαίνουν. Εγώ είμαι εκεί για αυτούς, για να με ρωτάνε, για να τους εξηγώ πράγματα για να μαθαίνουν. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι οι δοκιμές και ο πειραματισμός. Προσπαθώ να τους μεταδώσω και να τους κάνω να ξεχάσουν τη λέξη σωστό και τη λέξη λάθος από το λεξιλόγιο τους και να κάνουν δοκιμές και να πειραματιστούν. Εξάλλου, οι μεγαλύτερες εφευρέσεις του πλανήτη πρόσεχαν από ένα φαινομενικό λάθος. Οπότε τολμήσανε, κάναν δοκιμές, κάναν λάθη, χαλάσαν πράγματα, αλλά τους έδωσα το χρόνο και το χώρο να αξιολογήσουν αυτά τα λάθη για να μπορέσουν να τα διορθώσουν. Όπως και κάνανε. Είχαν απτά αποτελέσματα, είχαν ρομπότ που λειτουργούσαν, φτιάξανε ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες που μαζεύαν τα σκουπίδια και βγήκε με πάρα πολύ γέλιο όλο αυτό και διασκέδαση. Δηλαδή, περάσαμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ναι, και μόνο έτσι, άμα μπει μέσα από μια διαδικασία παιχνιδιού ή χαλαρά, μπορείς να το υποθέτω τουλάχιστον. Έτσι ακριβώς είναι. Να μην το φοβηθείς και να πας μαζί του τελικά και να το ακολουθήσεις. Έτσι ακριβώς. Η παιδαγωγική φιλοσοφία και μέθοδος που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 10 χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο, την ονομάζουμε Out of the Box Learning, και προσπαθούμε με παιχνιώδη τρόπο να κάνουμε είτε τους μικρούς μας εφευρέτες είτε τους μεγάλους εφευρέτες να βουτήξουν στα βαθιά, να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και να φτιάξουν πράγματα και να ξεφύγουν από την μόδα της εποχής που όλοι είμαστε καταναλωτές και αγοράζουμε έτοιμα πράγματα από το γράφι,
και να μετατραπούμε σε σχεδιαστές και κατασκευαστές των δικών μας αντικειμένων. Κύριε Κανουρά, καταφέρατε να παρακολουθήσετε την ομιλία του κ. Δασκαλάκη? Δυστυχώς όχι, αλλά θα τη δω, γιατί είναι online. Είναι online όντως, και πραγματικά το προτείνω και εγώ στους φίλους ακροατές να κατεβάσουν, να τη δουν. Οι αποσπάσματά της μπορούν να διαβάσουν σχεδόν σε όλα τα ενημερωτικά site και όχι μόνο, υπάρχουν κομμάτια της. Έδεσε πάρα πολλά θέματα ο Έλληνας καθηγητής. Το πιο συγκλονιστικό νομίζω από όλα που είπε είναι, πέρα από των παραδειγμάτων, από αυτά που είπε, είναι ότι θα πρέπει, είτε μας αρέσει είτε όχι, να μάθουμε ότι σε βάθος χρόνου, πενταετίας ή πενταετίας, θα ζούμε μαζί, άνθρωποι και ρομπότ. Φαίνεται πολύ κοντινό όλο αυτό. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι σε μια πρόσφατη μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, μέσα στην επόμενη 20ετία με 25ετία, το 80% των επαγγελμάτων που θα μεσουρανούν θα είναι επαγγέλματα που αφορούν την τεχνολογία και δεν έχουν εφευρεθεί ακόμη. Σωστά. Οπότε προσπαθούμε να εντάξουμε στην εκπαίδευση όχι απαραίτητα το κομμάτι της τεχνολογίας. Δεν περιμένουμε τα παιδιά που κυρίως έρχονται στα εργαστήριά μας να τους κάνουμε επιστήμονες ρομποτικής από τόσο μικρή ηλικία. Απλώς προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, πιο δημιουργικό, πιο αναλυτικό, έτσι ώστε να μπορούν να επιλύουν προβλήματα πιο εύκολα και πάνω από όλα να μάθουν να συνεργάζονται. Γιατί δυστυχώς ο τρόπος που είναι δομημένος, το εκπαιδευτικό μας σύστημα σήμερα βάζει τη σκέψη των παιδιών σε κουτάκια, σε καλούπια. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό σύστημα και δεν τους σωθεί στη συνεργασία. Όπως είπε ο κ. Δασκαλάκης, ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε και εσείς συμφωνείτε απόλυτα, γιατί άλλωστε, ότι πρέπει να προλάβουμε την αλλαγή των συστημάτων γενικότερα. Δηλαδή, είπε ο κ. Δασκαλάκης, το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για την παιδεία, την νομοθεσία, τη δικαιοσύνη, εσείς αναφερθήκατε στα της παιδείας, αναφέρει και τους άλλους τομείς, δεν είναι επαρκές για το αριθμό με τον οποίο προοδεύει η τεχνολογία. Και είπε το εξής, και σκεφτείτε εδώ κυρίες και κύριοι, πριν προλάβουμε, λέει, να φτιάξουμε νομοθεσία για τα fake news, τα fake news έγιναν μία λέλαπα που παρήλθε. Θα φτιάξουμε, λέει, την νομοθεσία με αργούς ρυθμούς τους ανθρώπινους, αλλά θα έρθει κάτι άλλο τότε που θα αποτελεί παρελθόν ούτως ή άλλως αυτό. Είναι απίστευτη η ταχύτητα των πραγμάτων. Πραγματικότητα είναι όλο αυτό το φαινόμενο και δυστυχώς ακόμα και σε χώρες τις οποίες προσπαθούν να μας περάσουν ότι είμαστε σε παρόμοια φάση της Ευρώπης του Νότου, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, έχει τύχει να μας καλέσουν και να κάνουμε δράσεις με παιδάκια στην Ισπανία, στο Λονδίνο, στο Όστιν του Τέξας πέρυσι το Μάρτιο. Και αυτό που είδα είναι ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τα παιδιά έξω είναι πολύ πιο εξοικειωμένα με το να συνεργάζονται, να δουλεύουν με τη μέθοδο των project και να βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο όρημα και λίγο διαφορετικά. Εδώ πέρα δίνουμε σε ένα παιδάκι έκτης δημοτικού ένα ψαλίδι και ένα χαρτόνι και του λέμε να το κόψει τη μέση και τρέμουν τα χέρια του, μας ζητάει να το κάνουμε εμείς για να μην χαλάσει το χαρτόνι. Είναι λίγο σε μια γυάλα τα παιδιά και από το σπίτι αλλά και από το σχολείο δυστυχώς. Θεωρείτε ότι συμμερίζεστε μάλλον την άποψη του κ. Δασκαλάκη ότι στην ουσία στα όποια ρομπότ, όποια μορφή και όπως το έχει ο καθένας τέλος πάντων τώρα στο μυαλό του, του δίνει την πληροφορία ο άνθρωπος. Αν του δώσει μια λανθασμένη πληροφορία και η υπεξεργασία της μετά θα έχει λάθος αποτελέσματα. Σίγουρα έτσι είναι τη λογική με την οποία σκέφτονται τα ρομπότ. Τους τη μαθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι μέσα από τους αλγόριθμους και από τον προγραμματισμό που τους κάνουμε. Αλγόριθμος, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιείς. Σωστά. Η εξαίρεση στον κανόνα ίσως είναι κάποιες πιο εξελιγμένες τεχνικές νευρονικών δικτύων και τεχνητής νοημοσύνης, όπου εκεί κάνουμε adaptable συστήματα, προσπαθούμε να προσομοιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος δημιουργεί τους νευρώνες και μαθαίνει από τις εμπειρίες του, και αντίστοιχα ένα πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή, σε ένα ρομπότ, να μπορεί να ανταποκριθεί σε αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό συνήθως εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Το ρομπότ δεν λειτουργεί σε ένα κλειστό χώρο όπως είναι ένα εργαστήριο ή στις συνθήκες μιας βιομηχανίας, αλλά πρέπει να βγει έξω σε κάποιες αποστολές διάσωσης, για παράδειγμα, όπου εκεί τα πράγματα είναι απρόβλεπτα και θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί και να κάνει adaptation, ας πούμε, στη λογική του κάποιες φορές. Ηθική, ανθρώπινο μυαλό, μάλλον ηθικά ζητήματα εδώ, για να είναι τελευταία δυστυχώς ερώτηση που θα σας κάνω. Σίγουρα, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Κάθε όψη, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Όπως σε κάθε τι
μπορούμε να εφαρμόσουμε τη γνώση και την τεχνολογία και με καλό και με κακό σκοπό. Είναι σημαντικό να προβλέψουμε και να προσπαθήσουμε να θέσουμε κάποιους κανονισμούς και κάποια regulations, ας πούμε, στο αντικείμενο αυτό. Τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε? Είχατε σκεφτεί ποτέ τα ρομπότ, κύριε Κάνουρα, όταν ήσασταν μικρός? Βλέπατε ταινίες επιστημονικής φαντασίας? Δεν θυμάμαι ταινίες έβλεπα. Το σίγουρο είναι ότι όταν έβλεπα μπροστά μου ένα κατσαβίδι, με κυνηγούσαν να πάρουν από τα χέρια μου ό,τι ραδιοφωνάκι, πιστολάκι μαλλιών έβλεπα μπροστά μου, γιατί είχα μια φυσική περιέργεια που με οθούσε να ανοίξω τα πάντα για να καταλάβω πώς λειτουργούν. Mm. Δυστυχώς οι περισσότερες φορές δεν μπορούσα να τα ξανασυναρμολογήσω και να τα ξανακάνω να λειτουργήσουν, μέχρι που αποφάσισα να το σπουδάσω αυτό. Και να τα μπορέσετε και να τα ξαναστρομολογήσετε και να τα πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάνουρα. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Ο κύριος Αντώνης Κάνουρας, μηχανικός ρομποτικής, ιδρυτής της Robotics Lab, κυρίες και κύριοι, για μικρούς και μεγάλους μαθήματα, σεμινάρια, αν θέλετε να μάθουμε αυτόν υπέροχο καινούριο κόσμο.